Και να πάμε στην Τετάρτη. Υπάρχουν βαθμίδες δυστυχίας στην κόλαση ανάλογα με πόσο άσχημα έζησε στη ζωή του ο καθένας. Αντίστοιχα, υπάρχουν βαθμοί αγιότητας, εφροσύνης και μακαριότητος. Εδώ λέει μακαριότητας, αλλά εγώ το διορθώνω, μακαριότητος. Στον παράδεισο, βλέπετε, έχω και τη μανία με τη γλώσσα. Αχ, αυτή η γλώσσα. Γιατί δεν θα κουραστώ να σας το λέγω. Αν θέλετε δεχτείτε το, η γλώσσα διασώζει την εθνική ταυτότητα. Μπορούσαμε να μην είμαστε χριστιανοί. Πώς θα διασώζεται η ταυτότητά μας, η εθνική, η γλώσσα. Αν θέλετε κάτι ακόμη παραπέρα, και η κοινή ιστορία. Η κοινή ιστορία. Αλλά πρώτα είναι η γλώσσα, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία και αξία είναι η γλώσσα. Και επειδή θέλουν να μας καταστρέψουν την εθνική μας ταυτότητα, γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να διαφθείρουν την γλώσσα. Ας το πάρουμε είδηση, είναι αλήθεια. Και ευτυχώς δεν το λέγω μόνο εγώ και δεν είμαι ο μοναδικός. Πολλοί άνθρωποι το λέγουν αυτό, αρκεί μόνο να το κατανοήσουμε, ότι η γλώσσα διατηρεί την εθνική μας ταυτότητα. Σκεφτείτε, αύριο ελέγεται ότι θα γίνει το 1992, αλλά φαίνεται ότι ήταν χαλασμένο το φρένο στο όχημα και κρατούσε τις ρόδες και δεν μπορούσε να προχωρήσει το όχημα που λέγεται ΕΟΚ, γιατί ήταν προγραμματισμένο εδώ και περικά χρόνια πίσω. Και εγώ είχα την περιέργεια να δούμε τι θα γίνει το 92. Το θυμόσαστε? Θυμόσαστε ακόμα για τη λεγόμενη πρόκληση του 92? Πα, ελέγετο και ελέγετο. Πρόκλησης, έκπληξης. Δηλαδή δεν πάει κάτι μπροστά, δεν πάει κάτι καλά. Και βλέπετε, και εμείς τρέχουμε και οι Ευρωπαίοι. Μήλος η υπόθεση. Λοιπόν, δεν προχώρησαν να αλλάξουν το αλφαβητό μας, γιατί λέγανε το 92 θα γράφαμε λατινικά. Ελληνική μεν γλώσσα, αλλά με λατινικούς χαρακτήρας. Το θυμόσαστε? Μπορεί να γίνει παρακάτω. Μόνο τούτο να ξέρουμε. Όταν θα επιχειρηθεί και αυτό, αντίο Γκρέτσια, γεια σου Ελλάς, θα σβήσουμε. Η γλώσσα. Εγώ παπάς είμαι, έτσι, ιερεύς είμαι, χριστιανός είμαι, αλλά τολμώ να το πω, μη με παρεξηγήσετε. Πρώτα είναι η γλώσσα και μετά είναι η ορθοδοξία. Ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία. Γιατί ορθόδοξοι είναι και οι Βούλγαροι, ορθόδοξοι είναι και οι Ρώσοι, ορθόδοξοι είναι και οι Ρουμάνοι. Αλλά κατά δυστυχία δεν θα όφιλε να ήταν έτσι. Κάναμε τον χριστιανισμό με εθνικά, θα λέγαμε, εθνικές διαστάσεις. Δεν θα έπρεπε. Έγινε όμως. Ιστορικά έγινε. Συνεπώς, μπορεί να είμαι ορθοδοξός, αλλά θα μπορούσα να ήμουν Βούλγαρος. Όχι, δεν είμαι Βούλγαρος. Είμαι Έλληνας. Πώς να το πούμε. Πιστεύω ότι δικαιολόγησα, γιατί βάζω πρώτα τη γλώσσα και μετά βάζουμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, εφροσύνης και μακαριότητος, όχι μακαριότητας. Όχι ότι η δημοτική είναι κακή, ήδη η εξέλιξη της γλώσσης, αλλά μη τρέχουμε πριν ακόμη υπάρξει, θα λέγαμε, η φυσιολογική εξέλιξη της γλώσσης. Διότι όταν τρέχουμε πιο γρηγορότερα και όταν δεν χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας τη δημοτική, δεν χρησιμοποιούμε ακόμη και την ομηρικές λέξεις. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση, γιατί η γλώσσα είναι μία. Η γλώσσα είναι μία, είναι ελληνική, η ελληνική γλώσσα. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι είναι έγκλημα καθοσιώσεως όταν ομιλώ τη δημοτική. Δεν πρέπει να βάλω μία λέξη της καθαρευούσης ή μία λέξη, ξέρω εγώ,
ελληνιστικής εποχής, η βυζαντινής ή ελληνιστικής, ή του χρυσού αιώνος, του Πλάτωνος και τα λοιπά, ή του Περικλέους, ή ακόμη ομηρική, ότι είναι έγκλημα καθώς ιώσιος. Πόσες φορές μας ελέγεται αυτό στο σχολείο, όταν μπορούσαμε να γράφουμε καθαρέγουσα, να μην βάλουμε μία λέξη δημοτικής, και όταν γράφουμε δημοτική, να μην βάλουμε καμία λέξη καθαρεγούσης. Θυμούμαι ένας φίλος, ιερεύς είναι τώρα αυτός, ήταν παλιός μου μαθητής στο κατηχητικό σχολείο κάπου. Είχε έρθει εδώ όταν πρωτόρθα εγώ στη Λάρισα. 1961-62 πρέπει να ήταν, όταν ήδη ήμουν ιερεύς, και άκουσα ένα κηρυγμά μου στον Άγιο Αντώνιο και μου λέει, έχετε μια διγλωσία, χρησιμοποιείτε και δημοτική, χρησιμοποιείτε και καθαρέγουσα. Ναι, του λέω, εν γνώση μου. Αυτό που λέμε καθαρή γλώσσα δεν είναι σωστό, είναι κακό πράγμα. Όπως όταν πρόκειται να ανατύλει ο ήλιος, το παράδειγμα σας το έχω ξαναπεί, δεν είναι σκοτάδι ψηλαφιτών και κάποια στιγμή ο ήλιος πετιέται από τόμος και είναι μια, θα λέγαμε, ηλιοφάνεια καταπληκτική, σαν και εκείνη που έχουμε το μεσημέρι. Όχι. Τι λέμε? Λέμε γλυκοχαράζει. Αρχίζει σιγά σιγά η ημέρα, η νύχτα να υποχωρεί και να έρχεται η ημέρα. Πώς έρχεται? Σιγά σιγά. Κατά τον ίδιο τρόπο και στη Δύση. Έτσι λέμε το λικαβιές και το λικόφος. Στη Δύση το λικόφος. Αυτό τι σημαίνει στη γλώσσα? Σημαίνει η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό. Όπως και εκείνοι που τη μιλούν είναι ζωντανοί άνθρωποι. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιες λέξεις αρχίζουν να αλλοιώνονται, να αλλάζουν, να διαφοροποιούνται, να μην είναι πλέον σε χρήση, να δημιουργούνται καινούργιες λέξεις. Αλλά αυτό πώς γίνεται? Γίνεται σιγά σιγά, όπως ακριβώς ξημερώνει σιγά σιγά. Υπάρχουν οι παλιές λέξεις, μπαίνουν και οι καινούργιες. Δεν μπορώ να πω κάποια στιγμή ότι επειδή έχω καινούργιες θα αποκλείσω όλες τις παλιές του παρελθόντος, ώστε να παρουσιάσω μια γλώσσα που δεν έχει ρίζες. Όχι, αγαπητοί μου, η ελληνική γλώσσα έχει ρίζες, έχει παρελθόν, έχει ιστορία. Μπορώ λοιπόν, και νομίζω έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνομαι το θέμα, να χρησιμοποιούμε ολόκληρο το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσης από τις εποχές του Ομήρου μέχρι σήμερα. Και να μην λέμε, α, εκείνη η εποχή είναι έτσι, εκείνη η εποχή έτσι. Μάλιστα δαιμονίζονται σαν το κόκκινο πανί μπροστά στον Ταύρο όταν πεις μία λέξη της καθαρεύουσης, σαν να υπήρξε η καθαρεύουσα η μεγάλη εγκληματίας της φιλολογίας μας, ξέρω εγώ κλπ. Μην πάτε μακριά. Εκθιάζουν τον Παπαδιαμάντη. Σε τι γλώσσα έγραψε? Έγραψε στη δημοτική, στη γλώσσα του Ψυχάρη, του 1902 το βιβλίο του Το Ταξίδι, και των δημοτικιστών και των μαλλιαρών? Δεν είναι του αιώνος μας σήμερα. Ο Παπαδιαμάντης έγραψε στην καθαρέγουσα. Κι όμως η αξία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν διστάζει να βάλει και λέξεις της δημοτικής, διότι χρησιμοποιεί τόσα πράγματα από το λαό. Θα βάλει λοιπόν και λέξεις που θα είναι από το λαό. Δεν θα βάλει, Φερρυππίν, μία λέξη που, πώς ελέγεται στην εποχή του Ομήρου, τώρα δεν έχω πρόχειρο κάτι, να την πει στην ομηρική. Θα βάλει τη γλώσσα του λαού, αφού μάλιστα οι ήρωές του είναι άνθρωποι, πρόσωπα του λαού. Αυτά, να με συγχωρέσετε που τα ξαναείπα πάλι, αλλά με πιάνει μέσα μου αυτό το πράγμα, γιατί αντιλαμβάνομαι, έχω πλήρη συνείδηση ότι διατηρεί την ταυτότητα, την εθνική μας η γλώσσα, και για κάθε λαό. Προσέξτε με, αυτό ισχύει και για κάθε λαό, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες. Γι' αυτό μιλώ με τόσο έτσι, με τέτοια ένταση, με τέτοιο, ας μου επιτρέπει να πω, πάθος, να μου το συγχωρήσετε. Αλλά ας προσέξουμε τα μάτια μας 14, τη γλώσσα μας. Οι πόντιοι που πήγανε σε ρωσικές περιοχές και είχαν στην εποχή του Στάλιν και παρακάτω, είχαν υποχρεωθεί
Είχαν κλείσει τα ελληνικά σχολεία και είχαν υποχρεωθεί να ξεχάσουν τη γλώσσα τους. Τι θα σήμαινε αυτό? Δεν θα μπορούσε στη δεύτερη και τρίτη γενιά να διατηρηθεί η εθνική ταυτότητα, διότι θα ελισμονείται η γλώσσα. Οι Έλληνες που πάνε στην Αμερική, εκείνοι που έφυγαν από εδώ, γεννήθηκαν εδώ και έφυγαν εκεί και πήγαν, βεβαίως έχουν μία συνείδηση εθνική, ελληνική. Για ρωτήσα τα παιδιά τους, ακόμα χειρότερα τα εγγόνια τους, ακόμα χειρότερα τα δυσεγγονά τους, ξέχασαν τη γλώσσα, δεν ξέρουν μάλιστα κασέτες ομιλίες που είναι στην Αμερική, τα παιδιά τους δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Γι' αυτό ζητούν να μεταφραστούν στην αγγλική. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία σε πολλούς ναούς ελληνικούς, ορθοδόξους, μπορεί να γίνει και αλλού ελληνικά, αλλού αμερικάνικα, εγγλέζικα, αγγλικά. Γιατί? Διότι δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν πια. Πάνε λίγο σε ελληνικό σχολείο, πολύ λίγο, έχουμε κοινότητες, έχουμε ελληνικά σχολεία. Σιγά σιγά όμως ο ελληνισμός της Αμερικής, της Αυστραλίας, στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά του, έχασε την εθνική του ταυτότητα. Πού οφείλεται? Στη γλώσσα. Ακούστε, στη γλώσσα. Ας το ξέρουμε και ας το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, μη συμπεράτε. Υπάρχουν βαθμοί της δυστυχίας και τα λοιπά. Να ξανάρθω στην απορία. Ναι, υπάρχουν. Διότι ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα τιμωρήσει έναν μεγάλης αμαρτωλότητος άνθρωπον με έναν μικράς αμαρτωλότητος άνθρωπον. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι στη δικαιοσύνη του Θεού. Όπως και αντίστροφα, ένας που μόλις σώζεται δεν μπορεί να έχει την αυτήν, θα λέγαμε, βαθμίδα δόξης με έναν ο οποίος πολλά εκοπίασε, ή ακόμη αν θέλετε να μπει με το αναστέρι από το άλλο αστέρι, αλλά και στην κόλαση. Ο Κύριος τι είπε? Ο γνούς πολλά δαρίσεται πολλάς, ο γνούς ο λίγα δαρίσεται ο λίγας. Δηλαδή, ξέρεις πολλά, δεν τα ετήρησες, θα έχεις βαρύ κόλαση. Ξέρεις λίγα, έμεινες απληροφόρητος, αμάρτησες, θα τιμωρηθείς λιγότερο. Γι' αυτό λέμε εκεί κάπου στη Θεία Λειτουργία να μας συγχωρήσει ο Θεός ημών των κληρικών τα αμαρτήματα και του λαού τα πλημελήματα. Γιατί των ιερέων, των κληρικών τα αμαρτήματα και του λαού τα πλημελήματα? Διότι φύση θέση ο κληρικός ξέρει τον νόμο, υποτίθεται ξέρει τον νόμο, διότι πως έγινε ποιμήν εάν δεν ξέρει την ποιμαντική ή την ποιμενική, την ποιμαντική εμπροκειμένου τώρα εδώ με ανθρώπους. Άρα λοιπόν ο κληρικός θα τιμωρηθεί περισσότερο. Αλλά και κάτι άλλο είπε ο Κύριος, έχουμε πολλά σημεία, ενδεικτικός μόνο σας λέγω, λέγει ότι ο ποιμήν, ο οποίος δεν τηρεί τον νόμο του Θεού, δείχνει μία ολιγορία που στο βάθος είναι μία απιστία. Λέγει ο Κύριος μου, ο Κύριος μου αργεί, χρονίζει. Θυμηθείτε εκεί τον κακό, λέει, οικονόμων. Διότι τι λέει ο Απόστολος, τι να ζητάτε από εμάς? Να βρεθούμε, λέει, οικονόμοι, σωστοί, πιστοί, οικονόμοι, διαχειριστέ μυστηρίων Θεού. Ένα στοιχείο είναι το να προσφέρει κανείς, θα λέγαμε, την πίστη την ορθόδοξων, απερίθμητον, όχι κουτσουρεμένη, σωστή, και όλα τα άλλα. Και τι λέει εδώ? Ότι ο οικονόμος αυτός αναφέρει ότι χρονίζει ο Κύριος του. Δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία, η πενιγμός Δευτέρας Παρουσίας, και μπορεί και να μην πιστεύει ότι μπορεί να γυρίσει ο Κύριος του. Και τότε αρχίζει να τύπτει τους δούλους και τα σπεδίσκας, επειδή ο λόγος αναφέρεται σε οικονόμων, διαχειριστέ, γι' αυτό δούλοι και δούλες, παιδίσκες, τους παιδες, τους δούλους και τα σπεδίσκας, δηλαδή το ποίμνιο να το κακομεταχειρίζεται.
να μην το φροντίζει, να μην του δίδει να φάει. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Και τι λέει παρακάτω? Και τότε αρχίζει να κάνει παρέα μετά των μεθιόντων, δηλαδή εκείνο το έβαγες, οι επικούριοι που λέγαμε χθες. Και σας είχα πει, υπάρχουν χριστιανοί κληρικοί με πνεύμα της φιλοσοφίας της επικουρίου? Βεβαίως. Το λέει εδώ ο Κύριος. Και είναι, λέει, μετά των μεθιόντων. Και ξέρετε, κανείς δεν μεθάει βεβαίως νηστικός. Τρώει καλά και πίνει καλά. Και υπερβάλλει στο φαΐ, υπερβάλλει και στο πιωτό. Δηλαδή εκείνο το δεν βαριέσαι, πάμε να σε τσιμπούσια, σε τραπέζια κλπ. Και τι λέει τώρα εδώ ο Κύριος? Θα έρθει σε ώρα που δεν το περιμένει αυτός. Δηλαδή θα είναι στην κατάσταση αυτή, ότι ο Κύριος μου χρονίζει και θα τον διχοτομήσει ο Κύριος. Θα πει διχοτομώ, κόβω στα δυο. Δηλαδή θα τον πεθάνει ο Κύριος. Δηλαδή χώρια η ψυχή από το σώμα αυτό, θα πει διχοτομώ, δηλαδή θάνατος. Και το μέρος αυτού, εδώ είναι η απάντηση, μετά των υποκριτών. Γνωρίζουμε δε ότι το κάτω-κάτω πάτωμα της κολάσεως, αν έπρεπε να πούμε πατώματα ή βαθμοί όπως λέγονται εδώ από τον απορούντα, το κάτω-κάτω πάτωμα, ο τελευταίος βαθμός, είναι η θέση των υποκριτών. Ναι, των υποκριτών. Γι' αυτό λέει και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών φύση θα το βάλει. Γιατί? Διότι ενεφανίζεται ότι είναι ποιμήν και ο Θεός να μας ελεήσει. Ξέρετε τι θα πει εσείς να σωθείτε όλοι και εγώ να πάω στο πάτωμα των υποκριτών? Φοβερό πράγμα. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς, να λέει κανείς ό,τι λέει, αλλά να μην ζει τίποτα από εκείνα τα οποία λέει, δεν είναι υποκριτής. Και με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά δεν προσβάλλει το λαό. Γιατί τον προσβάλλει το λαό? Διότι ο λαός ούτε κουτός είναι, ούτε άχυρο τρώγει. Δεν θα φεθούν χαραμάδες και παραθυράκια να καταλάβει ο λαός ποιος είναι ο ποιμένας του? Κουτός είναι ο λαός. Οπότε θα δει, θα σκανδαλιστεί. Και τότε τι κάνουμε? Δεν ξέρω αν απόψη είναι εδώ. Είπα σε κάποιο παιδί, είχε πάει σε ιερατική σχολή. Ιερατική σχολή. Βέβαια έχω εικόνα το τι μπορεί να γίνεται εκεί. Μάλλον ένα παιδί μπορεί να βλαφτεί, μη σας κάνει εντύπωση, παρά να ωφεληθεί. Εκτός αν είναι πολύ ισχυρός χαρακτήρ, εκτός αν έχει πνευματικόν που μπορεί να τον στηρίζει, τότε θα ωφεληθεί. Και θετικός και αρνητικός. Δηλαδή κάτι που, παράδειγμα προς αποφυγή και παράδειγμα προς μίμηση. Και του λέγω, όταν ήσουν, δεν έφυγε τώρα, είναι χρόνια, όταν ήσουν στην ιερατική σχολή ωφελήθηκες? Και μου λέει όχι. Δεν έσπευσα να του πω, μα γιατί και πώς? Γιατί γνωρίζω. Εδώ τι γίνεται? Σκανδαλισμός. Έτσι και εκείνοι που σπουδάζουν ή στις θεολογικές μας σχολές. Μου λέει κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή σπουδάζει και μου ανέφερε επωνύμως έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Δεν σας λέω ποιος πόλεως. Βέβαια δεν έχουμε θεολογικές παρά μόνο Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Δεν σας λέω. Και είπε στους φοιτητάς ότι ο Νόε είναι μύθος. Μέχρι τώρα βέβαια άκουγα τον Αδάμ και την Εύα περί μύθου. Τώρα όμως πρώτη φορά άκουσα ότι και ο Νόε είναι μύθος. Και συνεπώς όλα τα περί του Νόε, ο κατακλυσμός κλπ. Και λέω στον φοιτητή αυτόν, προημερών έγινε, λίγες μέρες είναι, του λέω, για να αναιρέσω, διότι σκανδελίζονται τα παιδιά,
Είναι πολύ φυσικό. Όταν ο Κύριος αναφέρεται στον Νόε, δεν αναφέρεται, αναφέρεται. Και μάλιστα και ιδιαίτερα στον κατακλυσμό. Και λέγει, όπως την εποχή του Νόε, που έγινε ο κατακλυσμός, πριν γίνει βέβαια, οι άνθρωποι πουλούσαν, αγόραζαν, φύτευαν, παντρευόντουσαν και ήρθε ευνηδία η καταστροφή, ευνίδιος ο όλεθρος. Του λέγω, όχι μόνο γιατί αναφέρει ο Χριστός την περίπτωση, αλλά εάν υποτεθεί ότι είναι μύθος, τότε ο Χριστός τι χρησιμοποιεί, των λεγόμενων φιλοσοφικών μύθων. Μόνο οι φιλόσοφοι για να στηρίξουν τις ιδέες, να στηρίξουν τις θέσεις των, ομιλούν περί φιλοσοφικού μύθου. Ο Χριστός λοιπόν χρησιμοποιεί φιλοσοφικών μύθων, απαγέ. Άρα λοιπόν ο Νόε είναι ιστορικών πρόσωπων και ο κατακλυσμός είναι γεγονός. Πώς λέγει λοιπόν αυτός ο καθηγητής ότι, και μάλιστα σου φοιτητάς της θεολογίας, ότι ο Νόε είναι μυθικών πρόσωπων? Να το βρίσκα στο μικρό φιλοσοφικό λεξικό του Ρόζενταλ. Δεν θα εξηγήσω περισσότερο, ηλιστικό είναι. Στο μικρό φιλοσοφικό του Ρόζενταλ, κομμουνιστικό ήταν, ότι ο Νόε είναι μύθος, το καταλαβαίνω. Αλλά θεολογίας καθηγητής να το λέει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό θα πάμε κατά Ισραήλ. Ακούτε, ακούτε. Γι' αυτό θα πάμε κατά Ισραήλ. Αυτός τι ιερείς θα βγάλει? Και οι ιερείς αυτοί να γίνουν επίσκοποι μετά. Και. Βλέπετε. Λοιπόν, πολύ το τράβηξα. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις και τιμωρίες και επένου, όπως στη Βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε, δηλαδή αν κανείς πει, ψάξει, θα βρει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά. Αλλά τώρα μου ήρθε πάλι στο μυαλό αυτό, όταν ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και ο Ιάκωβος επλεύρισαν τον Κύριον κατηδίαν και του είπαν, Κύριε, μια παράκληση. Μάλιστα μεσολάβησε και η μητέρα τους προς τούτο. Όταν θα έρθει στη δόξα σου, ποια δόξα βέβαια, σαν βασιλιάς του Ισραήλ, απόγονος του Μεσσίου, να καθίσουμε αριστερά σου και δεξιά σου. Και ο Κύριος βέβαια τους είπε, το ενθυμίστε, και ευαγγελική περικοπή Κυριακής, είμαι στη Σαρακοστή είναι αυτή η περικοπή. Και ο Κύριος είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και τι είπε? Και αν προσθέστε, εγώ τώρα το προσθέτω, αυτό είναι όμως το νόημα. Και αν υποτεθεί ότι, και αν υποτεθεί ότι θα ήθελα να σας βάλω αριστερά μου και δεξιά μου, δεν μπορώ, διότι έχει αυτό οριστεί για άλλους, για εκείνους που ορίστηκε. Αυτό το ξέραμε πλέον εκ των υστέρων ποιος είναι. Το έχουμε στην εικονογραφία μας, ότι δεξιά του Χριστού είναι η Παναγία και αριστερά του Χριστού είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο μείζων εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος που ποτέ γεννήθηκε από γυναίκα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Χριστός το είπε. Ο χαρακτηρισμός είναι του Χριστού, είναι ο Ιωάννης. Δεν μπαίνει λοιπόν αριστερά του ούτε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ούτε ο Ιάκωβος, αλλά σε εκείνους που ετοιμάστηκε να καθίσουν αριστερά του και δεξιά του. Τι σημαίνει αυτό? Μία διαβάθμιση. Έτσι λοιπόν, και στην κόλαση έχουμε διαβάθμιση και στην Βασιλεία του Θεού έχουμε διαβάθμιση.